είναι κάτι βράδια, έρημα και άδεια. Έτσι λίγο να φτιαχτεί ο Γιαννούλης, γιατί είναι πεσμένος τώρα με τις γιορτές. Το πνεύμα του Χριστουγέννου τον ρίχνει, γιατί είναι ευαίσθητο αγόρι κατά βάθος. Πολύ ευαίσθητο. Περιμένω, φίλε. Χορηγή της εκπομπής Duetto by Libero 107,4. Ο Μαλλιάς. Πηγές. Πού να πάρω, του χρόνου. Από εβδομάδα λοιπόν στο Μαλλιά. Από εβδομάδα. Μακρυγιάννης 46. Στην Ηλιούπολη Ανδρική Κόμωση περιποίηση, ό,τι χρειάζεστε, Μακρυγιάννη 46. Σπα Πριβέ, Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, πέρασα το είδα. Πέρασα το είδα, δεν μπήκα μέσα. Πρέπει να μπούμε. Εσύ μπαίνεις, εγώ δεν προλαβαίνω. Εγώ πάω συχνά, τι έκανα. Εγώ δεν προλαβαίνω. Σπα Πριβέ λοιπόν. BigShoes.gr. Για 46 plus νούμερο, για άντρες, μέχρι 53, 54, έχει κάτι κροκόδους, έχει. Μπορεί να έχει. Ο Ρωμάη 60 φορούσε. Έλα ρε μπασχετικέ. Και η γυναική από 42 μέχρι όσο πάει. Μέχρι όσο πάει. BigShoes.gr. BigShoes.gr. Και βέβαια ότο καλογεράς, σύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων, έχει όλες τις, καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Ένα απλό κοίταγμα στο otokalogeras.gr θα μπορείτε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και έχουμε μαζί μας με εισαγωγή, με intro, λες και θα βγει τώρα στη σκηνή κανονικά. Φίλε, εντάξει, δύο μέτρα παλικάρι. Δύο μέτρα παλικάρι, απλά δεν ξέρω αν θα τον καλησπερίσουμε ως καλλιτέχνη ή ως μπασκεμπολίστα. Χρήστος Χωρίδης μαζί μας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστάρα. Τι κάνεις? Γεια σου, μου. Τι κάνεις, πώς περνάς και απάντησες στο ερώτημα που έθεσα, σε παρακαλώ πολύ. Είσαι μπασκετμπολίστας σήμερα μαζί μας ή είσαι, γιατί μου λέει ο Γιαννούλης ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Μάλλον θα με πεις τραγουδιστή καλύτερα. Είμαι πρώην μπασκετμπολίστας και νυν λάτρης του μπάσκετ. Ξέρεις, τριάρο-τεσάρι. Δυναμικό. Ναι. Έχουμε παίξει αρκετές φορές μαζί. Ναι. Σωστά, ναι, έχουμε συναντηθεί. Εκεί στη Γλυφάδα ειδικά παίζαμε. Χρήστο, λέει ο Γιαννούλης ακόμα ότι είναι ο καλύτερος εν ενεργεία Έλληνας ψηλός. Το λέει ακόμα. Ο Γιάννης ότι είναι. Ναι. Ο έτσι Γιάννης λέει. Παίζει για πλάκα αλφα-1 τώρα. Τους ρωτάει όλους, Χρήστο, αυτό. Και όλοι το ίδιο λέει. Εννοείται ότι μπορώ. Έφερα μέχρι τον προπονητή του ΠΑΟΚ εδώ πέρα να το ψήσουμε τον Μπάρι ξανά, αλλά δεν το καταφέραμε. Για πλάκα, για πλάκα. 15 λεπτά αλφα-1 παίζει σβηστός. Για πες ρε Χριστό, τι έγινε εκεί πέρα? Πήγες, σε είδα ότι πήγες στον αγώνα που έγινε για τον Νίκο τον Γκάλη και έγραψες και κάτι φοβερό. Πριν μπούμε για τα τεχνικά σου, θέλω να μου το πεις αυτό. Κοίταξα, έγινε αυτό το παιχνίδι εκεί στο κλειστό του Αμαρουσίου για να τιμήσουν και τον Νίκο Γκάλη φυσικά για το Hall of Fame που μπήκε, αλλά και συμμετείχαν και τα λεφτά αυτά θα πηγαίνανε που μαζεύτηκαν από αυτό το παιχνίδι, αυτό ήταν το ωραίο, που θα πηγαίνανε στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Κυβωτό του Κόσμου. Είναι δύο έτσι οργανώσεις, θα το έλεγα εγώ, που ασχολούνται με παιδάκια, ας πούμε, παραμελημένα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, το πρώτο ωραίο στοιχείο, και φυσικά είπα το ναι. Απ' την άλλη, εντάξει, συμμετείχαμε μεγάλους αθλητές, ξέρεις πολύ καλά και εσύ πόσο τα αγαπάω τα παιδιά και τι λατρεία έχω στους αθλητές. Ναι, ναι. Που είδα και το Βασίλη και τον ξέρω και προσωπικά, και τον Παπαλουκά και τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Και μετά μας δώσανε και ένα μετάλλιο που δεν το περίμενα εγώ αυτό. Εντάξει, φυσικά όταν μπήκε μέσα ο Γκάλης στο γήπεδο με πιασανά δέος, ρε παιδί μου, γιατί τον έβλεπα μικρός, όταν έτσι το 87 ήμουν εγώ 7-8 χρονών. Και μετά ανέβασα μια φωτογραφία που ήταν ακριβώς αυτό που έγραψα, ότι όταν ξεκινήσαμε, εντάξει, πολύ καλά, είμαστε παιδιά και εμείς έτσι του Γκάλη, θα έλεγα. Τότε έγινε γνωστό το μπάσκετ στην Ελλάδα, πιο γνωστό. Τότε μπήκαν στα σχολεία οι μπασκέτες. Και τότε ο κόσμος κινητοποιήθηκε για να μάθει τι είναι το μπάσκετ και πώς παίζεται, και θέλαμε όλοι να μοιάσουμε στον Γκάλη. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα μάλλον και σε μια δύσκολη περιοχή όπως ήταν το Εγάλεο, όπου εκεί οι παρέες και αυτά όλα ήταν λίγο επικίνδυνα. Αργότερα είχαν μπλέξει με ναρκωτικά τα παιδιά. Φίλες και όλα αυτά. Και ευτυχώς εγώ δεν πρόλαβα να τα ζήσω αυτά, γιατί φυσικά ήμουν αθλητής
και ήμουνα στην ομάδα εκεί πέρα της γειτονιάς μου στο μπάσκετ. Οπότε θεώρησα σωστό, επειδή στα social media με ακολουθάνε και νέα παιδιά, στις συναυλίες που κάνω νέωτες, γενικά όταν βλέπω νέα παιδιά πάντα προσπαθώ να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, γιατί και εγώ εξακολουθώ να είμαι ένα παιδί τέτοιο, να μην παίρνει ναρκωτικά, αλκοόλ και όλα αυτά, και προσπαθώ να τους πω ότι χωρίς αυτά μπορούν να πετύχουν πράγματα και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Μπράβο σου, μπράβο σου. Όχι, σημαντικό είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι μεγαλώσαμε σε μυστήριες γειτονιές ήμασταν σε μία λεπτή γραμμή. Εντάξει, και το εργάλειο τώρα, φαντάσου ότι η δεκαετία εκεί, τέλη 80, αρχές 90, κάπου εκεί, δεν λες πάει Χρήστο, και εσύ. Πάω, τόσο, 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 ήταν εκεί τώρα, ναι. Ήταν Παναγία Βοήθα, άστο, ναι, ήταν, ναι. Έχω πάει σε ένα παιχνίδι, εργάλειο πάω 87, ημέρα γενεθλίων μου, 27 Αυγούστου του 80, όχι του 89, και τρόμαξε το μάτι μου. Τρόμαξε το μάτι μου κανονικά. Και είμαι από Σταυρούπολη, δεν είμαι από το Μοντε Κάρλο. ναι. Δεν είναι, δηλαδή, όντως. Κοίταξε να δεις, αυτά είναι, πρέπει κάποια μηνύματα να τα δίνουμε και, και στα νέα τα παιδιά. Επειδή σε ακολουθώ και εγώ πλέον... στα Instagram και σε αυτά, χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή το κατάλαβα ότι το έβγαλες από μέσω αυτό και ήταν πολύ έντονο και όμορφο. Και μπράβο σου. Εντάξει, τι να... Ο αθλητισμός είναι βασικό διέξοδο από πολλά πράγματα. Είναι απαραίτητο. Ο αθλητισμός, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πράγμα, είναι μια κοινωνία, σου δείχνει όταν ξεκινάς από μικρός, σου δείχνει ότι πρέπει να ακολουθείς κανόνες, πρέπει να σέβεσαι πράγματα, πρέπει να σέβεσαι καταστάσεις, πρέπει να μάθεις να λειτουργείς ομαδικά, και αυτό σου δείχνει τα πρώτα σου μαθήματα για τη μετέπειτα πορεία σου στην κοινωνία, γιατί όλες οι δουλειές, γιατί κάτι θα πρέπει να κάνεις, όλες οι δουλειές μπορεί να μην είναι αθλητισμός, αλλά όλα χρειάζονται και ομάδες για να λειτουργήσουν, χρειάζεται και να έχεις σεβασμό, χρειάζεται και να έχεις πίστη σε αυτό που κάνεις, χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια και αγωνία και όλα αυτά που τα έχει ο αθλητισμός. Mm-hmm. Οπότε εγώ αυτό προσπαθώ να λέω, τουλάχιστον έτσι, με τη μικρή δύναμη αυτή που έχω, όσο γίνεται τα νέα παιδιά τουλάχιστον να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να δουν αύριο μεθαύριο ότι θα τους είναι πολύ χρήσιμο σε ό,τι δουλειά και να κάνουν. Εσύ στη δικιά σου δουλειά πάντως, από τη μία είσαι αθλητής, από την άλλη είσαι άνθρωπος που δουλεύει νύχτα. Να πούμε, ότι είναι στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο, ναι. Παραδοσιακή δύναμη στη νύχτα της Αθήνας. Ναι, έτσι, ναι, σωστό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι ένα, επειδή το έχω ξαναπεί κιόλας, γιατί με ρωτήσαν πάλι πάνω σε αυτό, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος, ένα παιδί της νύχτας. Εγώ είμαι ένας τύπος που δουλεύει τη νύχτα απλά. Mm-hmm. Έχω τις ίδιες συνήθειες, δεν πίνω αλκοόλ, δεν παίρνω ναρκωτικά, δεν μπλέκω σε ιστορίες. Είμαι ακόμα αθλητής δηλαδή στη ζωή μου και στη φιλοσοφία μου. Και αυτό είναι κιόλας που δηλαδή έχω καταφέρει πράγματα μακριά από όλα αυτά. Εγώ αυτό προσπαθώ να λέω, αυτό το πρότυπο προσπαθώ να βγάλω στα νέα παιδιά. Και γι' αυτό και φωνάζω και ξαναφωνάζω όχι στα ναρκωτικά. Ειδικά η συνέπεια είναι πολύ σημαντική στη δουλειά. Και όταν πλακώνεσαι σε λάθος πράγματα, δεν υπάρχει συνέπεια. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα πιες, εγώ δηλαδή φαντάζομαι ότι είχα μια κουβέντα προχθές και λέγαμε δηλαδή ότι όταν πίνουνε, ρε παιδί μου, δηλαδή την άλλη μέρα, πώς θα ξυπνήσεις να κάνεις τα επόμενα, δηλαδή να συνέλθεις, να όλα αυτά. Λέω, δεν θα μπορούσα καθόλου. Όντως. Πώς περνάτε στο Ποσειδόνιο, ποιοι είστε στο Ποσειδόνιο? Είμαστε πολύ καλά. Είναι και ο Γιάννης ο Καψάλης μαζί μου. Αυτός λέει τα δημοτικά, δεν είναι? Ναι. Ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής, ο κόσμος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα καλοκαίρια που πηγαίνει στο χωριό του, που πηγαίνει στα πανηγύρια. Πολύ, πολύ δυνατός τραγουδιστής, πολύ καλό παιδί και έχουμε τέλεια συνεργασία. Περνάει άψογα και αυτός στο Ποσειδόνιο. Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Άκουσα το τραγούδι, το «Ποιος σε κρατάει». Για πες μου λίγο γι' αυτό. Για να λέμε, αυτό ένα καινούργιο τραγούδι που το ξεκίνησα τώρα τον τέλη Σεπτεμβρίου. Το έχει γράψει ο Βασίλης ο Γαβριλίδης και ο Θάνος Παπα-Νικολάου. Πολύ δυναμικό τραγούδι, από δυναμική μπαλάντα. Ξέρεις, είναι λίγο ύμνος του χωρισμένου, του ταλαιπωρημένου τύπου. Καλή ώρα. Τα δικά μας, τα δικά μας. Πείτε τα, παιδιά, πείτε τα. Οπότε είμαι χαρούμενος γιατί έχει μπει στη δεκάδα τώρα αυτό το τραγούδι. Και δόξα τω Θεώ, το αγάπησε ο κόσμος και συνεχίζουμε ωραία.
Χριστό μου, κάνετε με ένα τραγούδι που θα πανηγυρίζει τη μέρα του χωρισμού, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να χώρισε. Και επιτέλους χώρισα. Επιμένετε αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά το έχω παράπονο. Τσιφτεντέλη πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να είναι γκαζωτό. Δεν ξέρω, ας είναι μπαλάντα, ξέρεις, με λόγια ανάποδα. Αυτό πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, να είναι κάτι, δεν λέει να χοροπηδάς πάνω κάτω και να λες επιτέλους. Πάρτι. Σάφησα και γλίτωσα. Έφυγε το πατζούρι από το σπίτι μου. Σάφησα και γλίτωσα. Άμα να το κατηχυρώσουμε. Το σάφησα και γλίτωσα, φίλε. Και τη διώχνει και γλίτωσε. Υπήρχε δηλαδή, όμω παλιά ένα τραγούδι, δεν ξέρω τώρα, μου ήρθε το απαλλάχτηκα. Απαλλάχτηκα, κομματάρα, ρε φίλε. Κομματάρα. Απαλλάχτηκα. Ύμνο. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Πρέπει να πάει λίγο η μουσική σκηνή προ αυτή την κατεύθυνση. Να ξέρει. Δεν μπορώ άλλη θλίψη. Για Θεσσαλονίκη καθόλου υπάρχει κάπου να ανέβεις? Ναι, ναι. Τώρα εγώ 20 Γενάρη τελειώνω από το Ποσειδόνιο, πηγαίνω στην Αυστραλία. Εδώ δίπλα. Θα πάω και τα... Ναι, ναι, πάνε. το σκέφτομαι ακόμα αυτό το ταξίδι, αλλά επειδή είναι η πρώτη μου φορά θα χαρώ πολύ να... Δεν καπνίζεις, είσαι αθλητής, δεν είσαι άνθρωπος της νύχτας, δεν καπνίζεις. Όχι, ευτυχώς δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχω ευτυχώς. Τότε με το, απλά έχω με το τόση ώρα ταξίδι, αλλά δεν πειράζει. Έλα, μπορεί, δεν το παίρνεις σιγά, θα κάνεις και τις βόλτες εκεί στα αεροδρόμια. Κάτι θα κάνω, ναι. Ωραία είναι. Οπότε μετά στο πρόγραμμα είναι να ανέβω Θεσσαλονίκη. Για πού, έχεις κάνει καμιά κουβέντα? Τώρα αυτά συζητάμε, αυτά συζητάμε. Μην πω κάτι τώρα και είναι. Αλλά στο σίγουρο ότι θέλω να ανέβω πολύ. Κοίτα, έχουμε ένα μαγαζί και δίπλα στο σπίτι μου. Πολύ δυνατό. Φέρνει ωραία σχήματα. Στη Σταυροπολή. Όχι, όχι, τώρα είμαστε του κέντρου. Τώρα γίναμε εξευγενισμένοι. Είναι μεγάλο δημοσιογράφο. Γίναμε, κάτσε. 17 μέσα δεν μεγάλο, έτσι. Ναι, τώρα είμαστε εντάξει, πάντα φτωχά. Τώρα λαμόγια και έτσι. Άρ, τώρα είμαστε άρ. Όχι, και φέρνει και σχήματα δυνατά. Μια χαρά θα είναι. Φίλο του Γιανούλη είναι ο ιδιοκτήτη, κολλητή είναι. Ωραία, θα κάνουμε. Έλα, ρε, ωραία, θα κλείσουμε και δουλειά. Τέλεια. Ναι, τώρα την μπάμπα. Αυτά, στη βράση κολλάει το σίδερο. Έτσι. Τι να πω, Χρήστο. Πραγματικά περιμένουμε να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να έρθουμε να σε δούμε και από κοντά. Γιατί με τραβάει. Θα χαρώ πάρα πολύ και εγώ να έρθω να σε δω από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ο Γιάννη. Πού και πού παίζει, πού και πού. Τον εκτιμώ αφάνταστα γιατί είναι αυτός που είναι, αλλά και γιατί είναι ένα παιδί που είναι ακόμα παιδί. Δηλαδή, άμα δεις τις πλάγες που κάνουν μεταξύ τους αυτά τα παιδιά της Εθνικής, γιατί έχω βρεθεί μεταξύ τους, είναι συγκλονιστικός και τον εκτιμώ αφάνταστα. Και πάντα βγαίνω MVP. Και πάντα βγαίνω MVP σου αγώνα. Χρειάζεται να βγει. Έτσι. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκα παιδιά, εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου, εγώ σε ευχαριστώ και χρόνια σου πολλά και όλα θα σε πάρω και στη Θα κάνουμε και το άλλο που είπαμε. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Όταν με το καλό έρθεις στην Αθήνα θα τα κάνουμε όλα. Άντε φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Yeah. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Βάλ το τέρμα, ρε. Ποιος σε κρατάει, ποιος σε κρατάει.